πολιτευτικών υπαλλήλων Τρικάλων συμμετέχει στο χάλασμα για την Πανελλαδική ημέρα δράσης για τους εργαζόμενους στο εμπόριο και ειδικότερα σε σούπερ μάρκετ. Εδώ και δύο μήνες οι εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς, πολλές φορές χωρίς ρεπό, δουλεύοντας ακόμα και τις Κυριακές, μένοντας εκτεθειμένοι για πάρα πολλές ώρες, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Την ίδια ώρα, τα σούπερ μάρκετ και όλοι οι επιχειρηματικοί όμιλοι στον τομέα ανακοινώνουν αύξηση των κερδών τους κατά 30%, 600 εκατομμύρια ευρώ, όπως λένε στις δηλώσεις τους. Ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται για συμβάσεις για μερικές μέρες μέχρι το τέλος του Απρίλη και το επόμενο διάστημα θα βρεθούν απολυμμένοι. Απαιτούμε για τους εργαζόμενους να υπάρχουν όλα τα μέτρα, τα αναγκαία υγειονομικής κάλυψης και περίθαλψης, να μπορούν να δικαιώμα στην ξεκούραση, να μην βλέπουν φυσικά οι κυριακές. Απαιτούμε όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν πενθήμερο και οκτάωρο και να μονιμοποιηθούν τώρα όλοι οι συνάδελφοι που είναι μισή μας σε ορισμένου χρόνου. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων είναι εδώ, στηρίζει όλους τους εργαζόμενους, καλεί σε αυτές τις δύσκολες ώρες οι εργαζόμενοι να βρουν αποκορύφωση στο σωματείο τους, να γίνουν μέλη του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και να δώσουν τον αγώνα μας και για το τώρα και για την επόμενη μέρα. Από τις πρώτες μέρες της πανδημίας, το καταναλωτικό κοινό έβλεπε με τα μάτια του την απουσία στοιχειωδών κανόνων προστασίας μέσα στα καταστήματα. Η πλήρη έλλειψη μέσων προστασίας, την ανυπαρξία σε τζαμάκια στα ταμεία, τις αποστάσεις που τηρούνται. Η συλλογική διεκδίκηση και τα αιτήματα των εργαζομένων έφεραν κάποια μέτρα προστασίας, όχι όμως επαρκή, όχι στο σύνολο των καταστημάτων, όχι ικανά για να προστατεύουν ολοκληρωμένα την υγεία των εργαζόμενων.